Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή είναι σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα, ένθετο Economy Today. Πάμε όμως κατευθείαν στο διατάφτα και στον φιλοξενούμενο μας, τον κύριο Γιώργο Συρίχα. Καλώς ορίσατε από το ΟΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου πλέον. Και έχουμε έτσι μια περίεργη κατάσταση να διαμορφώνεται με τον τουρισμό. Να αρχίσω από εκεί, κύριε Συρίχα, σε συνδυασμό με μια επίσης περίεργη κατάσταση με την που αφορά στην πανδημία. Τι μηνύματα μπορούμε να εξαχθούν τούτη την ώρα που μιλάμε, δεδομένου ότι φαίνεται να πηγαίνει κακά άλλη μια τουριστική χρονιά για την Κύπρο? Είναι αλήθεια ότι στον τουριστικό τομέα τα μηνύματα δεν φαίνεται να είναι τόσο θετικά, ιδίως και μετά από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει τοποθετήσει την Κύπρο στην πράσινη λίστα. Για να είμαστε δίκαιοι, πολύ λίγες χώρες έχουν τοποθετηθεί. Μεταξύ αυτών είναι κυρίως νησιώτικες χώρες και μεταξύ αυτών η Μάλτα. Φυσικά με τη Μάλτα που έχω δει τα νούμερα, έχει το ψηλότερο ποσοστό εμβολιαστικών δόσεων, γύρω στις 142 δόσεις ανά 100 κατοίκους, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για μας είναι 80. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο ξανασκέφτεται το θέμα και ίσως να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν αν έχουν βάλει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, παρόλο που αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται θα είναι δύσκολη χρονιά στον τουριστικό τομέα και πρέπει εμείς, ναι, νομίζω να κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος, να δούμε πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες από αυτή την αβεβαιότητα, και ο δεύτερος να το δούμε λίγο πιο μεσοπρόθεσμα το θέμα. Βραχυπρόθεσμα, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δούμε από πού μπορούμε να αντλήσουμε τουρίστες από αλλού, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου φαίνεται εκεί θα ισχύει κάποια αμοιβαιότητα στις διακινήσεις, ίσως και από την Ελλάδα που έχουμε παρόμοια επιδημιολογικά φαινόμενα. Αλλά θα έλεγα να αξιοποιήσουμε και για ακόμη μια φορά τον εγχώριο τουρισμό. Βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει όλο το τουριστικό ρεύμα το οποίο δεχόταν η Κύπρος, αλλά δεν πρέπει και να υποτιμάται. Διότι τα νούμερα που έχω κοιτάξει, ταξίδευα περίπου στο εξωτερικό για αναψυχή, μιλάμε γύρω στις 700.000 Κύπροι. Ταξίδια αναψυχής. 700.000 ταξίδια αντιστοιχούν με τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά που είναι η Ρωσία. Οπότε δεν πρέπει να υποτιμάται και πρέπει να την αξιοποιήσουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και όταν λέμε να το αξιοποιήσουμε, δεν πρέπει να γίνεται έτσι σπασμωδικά, αλλά να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το μέγεθός της, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτή η αγορά. Τώρα, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις, για να πάμε και σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που συζητιέται έτσι έντονα και έχουμε και υποχρέωση, αν θέλουμε, να αγγίξουμε το ρευστό του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Αθνεκτικότητας, να προχωρήσουμε σε κάποια βήματα. Υπάρχει πράγματα που μπορούν να γίνουν σε αυτό το επίπεδο και να αφορούν στον τουρισμό? Να αρχίσουμε από τον τουρισμό. Υπάρχουν και στον τουρισμό και πέρα του τουρισμού. Η πανδημία πρώτα-πρώτα έχει δείξει σε όλες τις χώρες ότι πρέπει η εξάρτηση από το εξωτερικό να μειωθεί κάπως. Πρέπει να περιοριστεί και πρέπει να στραφεί προς τις εγχώριες δυνάμεις. Είναι το πρώτο νούμερο που πρέπει να δώσουμε στους τουριστικούς μας εταίρους, αν θέλετε. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τους αριθμούς και οι αριθμοί να μην συνοδεύονται από ανάλογη αύξηση των εσόδων. Δεν μας παίρνουν, μας καταπονούμε και τους πόρους μας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και άλλες εγχώριες δυνάμεις, δηλαδή τα δικά μας προϊόντα, να προωθηθούν στον τουριστικό τομέα. Αυτό θα δώσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στη χώρα, έτσι. Ενώ αυτή τη στιγμή η προστιθέμενη αξία του τουρισμού είναι χαμηλή, γιατί τα περισσότερα είναι εισαγόμενα. Οπότε πρέπει να αξιοποιηθούν αγροτικά προϊόντα, εγχώριο εργατικό δυναμικό. Το τρίτο που μπορεί να αξιοποιηθεί εγχώρια είναι ηλιακή ενέργεια. Γιατί να εισάγουμε ενέργεια όταν μπορούμε να εμπαράξουμε ντόπια. Οπότε και αυτό μειώνει την εξάρτηση από το εξωτερικό, και αυτά περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας που θα διατεθούν κονδύλια. Και επιτέλους πρέπει να αξιοποιηθούν, γιατί στον τουριστικό τομέα το ηλεκτρικό κόστος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία μας. Επιτέλους, έστω και σε αυτή τη συγκυρία, με την αξιοποίηση των λεφτών που υπάρχουν, να μπορέσουμε να απεξαρτητοποιηθούμε σε μεγάλο βαθμό και να στηριχτούμε σε δικές μας δυνάμεις. Αυτά πρέπει να γίνουν στο τουριστικό τομέα. Και βεβαίως δίνεται και μια βαρύτητα στον στρατηγικό στόχο που έχει τεθεί, ανεξάρτητα και από το τι προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι να δοθεί έμφαση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, να λειτουργήσει και να
αρχίσει να ενδυναμώνεται ξανά, έτσι. Ναι, βεβαίως και όλα αυτά προβλέπονται διότι παράλληλα με το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει και ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται και ακριβώς περιλαμβάνει αυτές τις παραμέτρους. Και όλα αυτά έχουν βγει μετά από έντονο προβληματισμό συζήτησης και επιτέλους στην Κύπρο πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τα φαινόμενα έτσι περιστασιακά και να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε από μέρα σε μέρα, να κοιτάζουμε και λίγο πιο μεσοπρόθεσμα και βάσει αυτού του στόχου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να στοχεύουμε προς κάπου. Και είναι μια καλή ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης που προσφέρει αυτά τα δισεκατομμύρια να μπορέσουμε να αλλάξουμε την οικονομία μας, να τη μεταμορφώσουμε, να γίνει πράσινη οικονομία και στον τουριστικό τομέα δεν θα έχει μέλλον αν δεν υπάρχει πράσινος τουρισμός, πράσινα ξενοδοχεία. Δεν θα έρχονται τουρίστες. Ολόκληρη χώρα πρέπει να είναι πράσινη. Αυτό είναι το μέλλον του τουρισμού. Δηλαδή είναι όλα συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση και πρέπει έτσι αποτελεσματικά να μπορέσουμε να τρέξουμε όλοι, να αξιοποιήσουμε και τα κονδύλια. Και εδώ πρέπει να αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχει υπολογίσει σαν κέντρο οικονομικό έρευνα που μας είχε ανατεθεί αυτή η λεγόμενη το impact assessment, έτσι, η επίπτωση από την υιοθέτηση αυτών των μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης και έχουμε δείξει ότι θα φέρουν μεσοπρόθεσμα στα επόμενα 5 χρόνια 6% μεγαλύτερων ρυθμών ανάπτυξης αν υιοθετήσουμε αυτά τα μέτρα. Όμως, εάν κάνουμε και τις μεταρρυθμίσεις, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ενώ οι επενδύσεις του Ταμείου, όπως γίνονται οι επενδύσεις, όπως όλες οι επενδύσεις, αρχίζουν σιγά σιγά μέσα στον χρόνο η επίδραση του να φθήνει γιατί το κεφάλαιο να αποσβαίνεται. Όταν κάνεις μεταρρυθμίσεις, έχουμε δείξει ότι θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα είναι εκεί και μέχρι το 2050 έχουμε υπολογίσει ότι θα επιφέρουν 16% μεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας. Πέραν του πρόσθετου. Και δείχνει αυτό τη μεγάλη συνεισφορά γιατί πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Είναι εύκολο να το λέμε, είναι πολύ περισσότερο δύσκολο να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν επιτέλους και να φέρουμε την Κύπρο σε έναν άλλον επίπεδο. Και έχω πει, όχι μόνο να τα υιοθετήσουμε και να τα κάνουμε, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε ό,τι γίνονται και πολύ εύκολα υπάρχει μέτρο που να συγκρινόμαστε όλοι μας, το κάθε τομέα, ο κάθε υπάλληλος, παραδείγματος χάρη στην εκπαίδευση, στην υγεία, θα πεις, κύριε, είμαστε μέσα, δεν θα πω στις τρεις καλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τουλάχιστον στο μέσο όρο. Και αν δεν είμαστε, γιατί δεν είμαστε, από απόψεως επιδόσεων. Πρέπει έτσι να κρινόμαστε συνέχεια και να προσπαθούμε να βελτιωθούμε, γιατί άλλες μικρές χώρες μας έχουν ξεπεράσει σε αρκετούς τομείς και πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα επιταχύνουμε και να τις φτάσουμε και γιατί όχι να τις ξεπεράσουμε, γιατί η προσωπική μου άποψη, η Κύπρος διαθέτει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Χρειαζόμαστε λίγο έτσι να κοιτάζουμε πιο μεσοπρόθεσμα τα πράγματα όμως. Να το πάρω λίγο αντίστροφα, κύριε Συρίχα. Γιατί στην Κύπρο είμαστε και οι μεταρρυθμίσεις ομολογουμένως είναι μια πονεμένη ιστορία. Ακούμε πολλές φορές για μεταρρυθμίσεις. Αυτή την φορά υπάρχει και με δεδομένων των πιέσεων που εξάγει, εξωτερικεύει η κρίση της πανδημίας. Υπάρχει περιθώριο να λαθέψουμε, να μην προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις και να μπορέσει η χώρα να την βγάλει καθαρή? Υπάρχει κίνδυνος και είναι σημαντικό στην Κύπρο, διότι σε πολλά θέματα παρουσιάζουμε, όπως έχω πει, πλεονεκτήματα, αλλά κυρίως τα ευκαιριακά, θα έλεγα. Είμαστε αρκετά καλοί. Σε αυτά που είναι λίγο πιο μεσοπρόθεσμα, υστερούμε κυρίως την υλοποίηση. Αν και έχουμε παραδείγματα πετυχημένα, όπως ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, ή και μετά το 1974, δείξαμε ότι όταν θέλουμε, πετυχαίνουμε πράγματα και μεσοπρόθεσμα. Αλλά γενικά θα έλεγα ότι η προϊστορία μας δεν είναι και από τις καλύτερες. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω είναι καιρός, επειδή δίνονται και αυτά τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιηθούν και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την οικονομία, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι χωρίς αλλαγή δεν νομίζω ότι θα έχουμε μέλλον, θα οπισθοδρομούμε σαν οικονομία, θα μας ξεπερνούν άλλοι οι οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια, είμαι βέβαιος. Και οπότε πρέπει να ξαναδούμε αυτό το θέμα. Και επίσης έχουμε πει ότι αυτό πλέον δεν είναι. Κάπου αλλού συζητούσαμε και είχαμε πει αυτό είναι κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν αφορά μια κυβέρνηση ή μια αντιπολίτευση, διότι μιλάμε για χρονικών ορίζοντα 5, 10 και 15 χρόνων. Είναι πέραν του εκλογικού κύκλου και όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε στις γενικές γραμμές και να στοχεύσουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, ανεξάρτητα του πολιτικού κύκλου που στην Κύπρο είναι κάθε 2 χρόνια, δυστυχώς. Ναι. Και εκεί πάει και η επόμενη μου ερώτηση. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ότι σε λίγο ανοίγει μια νέα προεκλογική περίοδος, αυτή των
προεδρικών εκλογών, άρα το περιθώριο συγκλήσεων, συνενέσεων, θα έλεγε κανείς ότι έτσι πιέζεται. Με ανησυχεί, διότι ναι, σε προεκλογικές περιόδους δεν είναι και οι καλύτερες, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς, όπως έχουμε πει, ζούμε εδώ με εκλογικούς κύκλους. Πώς τα έχουμε καταφέρει είναι ένα άλλο θέμα. Κάθε δύο χρόνια να έχουμε εκλογές, οπότε να μην μπορούν να γίνουν πράγματα μεσοπρόθεσμα. Αλλά νομίζω ότι και η κυβέρνηση και τα κόμματα, γενικά όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, πρέπει να το βγάλουμε έξω από τον εκλογικό κύκλο, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στο γενικότερο πλαίσιο, και οποιαδήποτε θα είναι η κυβέρνηση πρέπει να στοχεύει στην ίδια κατεύθυνση. Και το άλλο σημαντικό είναι, διότι δεν είναι μόνο θέματα κομμάτων αλλά και του κόσμου γενικότερα, πρέπει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να πιστούν ότι θα ωφεληθούν. Και όχι δεν θα ωφεληθούν οι λίγοι, δηλαδή όλοι θα κερδίσουμε από αυτές τις αλλαγές, με μεγαλύτερη ανάπτυξη, ευημερία, δημιουργία θέσεων. Έχουμε υπολογίσει μεσοπρόθεσμα δημιουργούνται 15.000 καινούργιες θέσεις, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Απλώς μόνο με την αξιοποίηση των κοντιλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω αυτά είναι μεγάλα στοιχήματα για να χαθούν, διότι ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, δεν θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Το είχαμε ξανακάνει, σας έχω πει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το βγάλαμε εκτός εκλογικών κύκλων, νομίζω. Μάλιστα. Κύριε Συρίχα, να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα.